Διαβάζω, αγαπητοί, ένα εδάφιο το οποίο είχα διαβάσει και την περασμένη φορά και υπάρχει αιτία γι' αυτό. Διαβάζω από τη Προθεσσαλονίκη στην πρώτη, από το Β' κεφάλαιο χωρίο 13. «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεόν αδιαλείπτος». Ξέρετε τι πάει να πει αδιαλείπτος? Ασταμάτητα. Κάθε μέρα. Με ζήλο. «Ότι παραλαβώντες το Λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχτητε Αυτόν, ουχή ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων». Αδελφοί, κάθε μέρα πρέπει αυτό να το βάζουμε μέσα στις καρδιές μας. Στην πίστη μας δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα παρά μονάχα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι η πηξίδα μας. Όχι λόγια ανθρώπων, αλλά εδώ το τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι αλήθεια είναι ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη είναι το σχολείο το μοναδικό που στηρίζει τους μαθητάς του Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι είναι γλυκής, όπως λέει ο Δαβίδ, στο ουρανίσκο μου, σαν το μέλι, το οποίο όταν το τρως χαίρεται η ψυχή σου. Και ήταν και φάρμακο στις παλιές μέρες και μπορεί και μέχρι τώρα. Υπάρχουν αλλεργίες που οι γιατροί οι ίδιοι σου λένε αλείψουμε μέλι. Και ήμουνα έκπληκτος όταν μου το είπανε αυτό, αλλά βεβαίως δεν το έκανα, γιατί συχαινόμουν να το κάνω. Λοιπόν, αγαπητοί, θα πάμε πάλι στην επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, να διαβάσουμε ακόμα μερικά πράγματα τα οποία συμφέρουν στη ζωή μας και στη ψυχή μας. Θα διαβάσω από το Β' κεφάλαιο, δηλαδή 2, και θα διαβάσω πάλι από το 18 μέχρι το τέλος. Γιατί συνδέονται το ένα με το άλλο. Β' Ιωάννη του Αποστόλου την πρώτη, από τη σελίδα 1081 στο εδάφιο 18. Σας παρακαλώ, δώστε μεγάλη προσοχή. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξιμών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξιμών, διότι αν ήσαν εξιμών, ήθελον μένει με θυμών, αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξιμών. Και εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύτης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός? Ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ώστις ομολογεί τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν τον οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν, αυτό είναι με ύψιλον, μέσα σας, να μείνει μέσα σας αυτή η αλήθεια. Εάν μένει εν ημίν, πάλι με ύψιλον, εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς, πάλι με ύψιλον, εσείς, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος.
Τα αυτά σας έγραψα περί εκείνων ήτινες σας πλανώσει και το χρίσμα το οποίον ημείς ελάβετε από αυτού. Εάν ημείν μένει και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε θέλετε μένει εν αυτό. Και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό. Είναι όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Εάν εξεύρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων τη δικαιοσύνη εξ αυτού εγεννηθεί. Ήθε ο Κύριος αγαπητοί να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας. Θα το λέω αυτό, αν και είναι οχληρόν όπως λέει ο Παύλος, δεν είναι για μένα ναι, κάτι που με ενοχλεί, αλλά είναι ασφαλές να τα ακούτε κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου για αυτή την επιστολή. Μην ξεχνάτε, αυτή η επιστολή εγγράφτηκε λόγω της αιρέσεως των εκκλησιών. Όταν ο Κύριος Ιησούς ανελήφθη και πήγε και έκατσε στα δεξιά του Πατέρα, τότε αρχίσανε οι αιρέσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ σε αυτή την επιστολή ο αγαπητός ο Ιωάννης προσπαθεί να βοηθήσει την εκκλησία του ολόκληρη, να τη βοηθήσει να μην είναι στερεωμένη και να μην ακούνε τα πράγματα τα οποία είναι έξω από πού, από την Αγία Γραφή. Και δεύτερον αγαπητοί, είναι και για μας σήμερα, ιδιαίτερα για μας, γιατί είναι χειρότερες μέρες από εκείνες τις ημέρες του Ιωάννη. Και ο αγαπητός αυτός, ο θαυμάσιος αυτός Απόστολος, πιστεύω ότι όταν έγραψε αυτές τις τρεις επιστολές, ιδιαίτερα τις δύο, τις πρώτες, και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αυτή είναι η δική μου γνώμη, όταν ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, θα ήταν στην Πάτμο και θα ήταν γεροντάκι. Αλλά αγαπητοί, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος ο πιστός, ανοίγεται η καρδιά του και το μυαλό του. Έχουμε κάνει τόσα πολλά λάθη όταν είμαστε νέοι. Είμαστε βιαστικοί πάντα. Δεν σκεπτόμαστε για τίποτα, ούτε μας ενδιάφερε τίποτα. Τώρα που είμαστε του Χριστού άνθρωποι και είμαστε ηλικιωμένοι άνθρωποι, τα πράγματα έχουν τόσο πολύ αλλάξει. Μοιάζομαι σε αυτούς τους αγαπητούς Αποστόλους που είχαν τέτοια αγάπη μέσα στην καρδιά τους, και αυτό είναι που είναι θαυμάσιο πράγμα, να έχουμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη του Χριστού, όχι ανθρώπων. Και αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού το λέει, υποφέρεται αλλήλους εν αγάπη. Μπορεί να είναι κάποιος που να μην του αξίζει η αγάπη. Αλλά ο Θεός εδώ μας καλεί, ακόμα και από αυτούς τους χαρακτήρες πρέπει να τους αγαπάμε, γιατί ο Χριστός με αγάπησε εμένα, ο οποίος θα ήμουν δύσκολος χαρακτήρας, που δεν ήμουνα. Ήμουνα πολύ μαλακός άνθρωπος και όταν άκουσα για το λόγο του η καρδιά μου έγινε κόμπος. Λοιπόν αγαπητοί, εδώ τα λόγια του Θεού είναι τόσο γλυκά. Είπαμε την περασμένη φορά στο 18 χωρίο ότι ο Ιωάννης μιλάει για το τέλος. Εκείνη την ώρα που το έγραφε αυτό δεν εννοούσε ότι ήταν το τέλος εκείνη την ώρα που έγραφε. Όχι, όχι. Αυτό ήταν στο μέλλον. Ήταν μια προφητεία. Και ακόμα δεν έχει γίνει. Θα έρθει το τέλος. Και μας μιλάει γιατί γράφει για το τέλος. Διότι η Εκκλησία είχε γεμίσει από αιρέσεις. Και βλέπουμε ο Λόγος του Θεού είναι τόσο θαυμαστός που άρχισαν και εγινόντουσαν αντίχριστοι. Ο άνθρωπος το θέλει. Κάτι υπάρχει μέσα στην καρδιά το οποίο δεν το έχει βγάλει. Αλλά σιγά σιγά αυτό το λίγο, το μόνο, αυτό το μόνο είναι που πολλές φορές καταστρέφει τον πιστόν. Αυτό το μόνο που κρύβουμε και το αγαπάμε και το θέλουμε. Θυμάστε ο Σολομών.
όταν έγινε βασιλιάς και ο Θεός του μίλησε, έκανε θαυμάσια πράγματα και λέει ο Λόγος του Θεού, μόνον ένα πράγμα δεν εκαθάρισε τα ύψη. Αυτό το μόνον μπορεί να εκατάστρεψε το Σολομώντα. Αγαπητοί, δεν είναι φανατισμός εδώ. Εδώ είναι η πίστης, η γλυκιά πίστης που πρέπει να έχουμε μέσα στις καρδιές μας. Πρέπει να περπατάμε στο φως κάθε μέρα και να βλέπουμε όλα τα ελαττώματα της ψυχής μας, όχι των άλλων. Ας αφήσουμε τους άλλους στα χέρια του Θεού. Αν εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας τα ελαττώματα, δεν θα έχουμε ποτέ ώρα για να κοιτάζουμε τους άλλους. Λοιπόν, αγαπητοί, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μιλάει ότι αντίχριστος, λέει το κείμενο, όχι ο, όχι με το οριστικό άρθρο για πρόσωπο, αλλά μιλάει για μια μεγάλη ομάδα, για ολόκληρο στρατό. Σιγά σιγά έγινε τι πρόδρομος πιανού του Αντιχρίστου. Λοιπόν, αδελφοί, εδώ τους μιλάει με τέτοιο τρόπο ο αγαπητός ο Ιωάννης, να προσέχετε τι γίνεται μέσα στις εκκλησίες, και λέει η καρδιά μου πονάει, δεν το λέει, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν τόσο πολύ αγαπητός, γεμάτος αγάπη, που πονούσε η ψυχή του όταν έβλεπε ότι μέσα στις εκκλησίες που πήγαινε και κήρυτε φεύγανε ένας πίσω από τον άλλον. Γιατί άρχισαν να γινόντουσαν αντίχριστοι και γινόταν, όπως είπα, ένας στρατός να υποδεχθεί στο μέλλον τον Αντίχριστο. Αυτό γίνεται και τώρα. Προσέχετε όμως, μην με παρεξηγείτε, αδερφοί. Γιατί αυτό την περασμένη φορά με έφαγε όταν πήγα σπίτι μου και λέω, μήπως ο διάβολος βάλει σε κάποιον κάποια απάτη ή κάποια παγίδα και νομίζετε ότι εγώ μιλάω για τα παιδιά που φεύγουν από την Αγγλική Συνάθρηση ή και από εδώ, ή μου ήρθε στο νου ο Ανδρέας και δεν έπρεπε να το πω το όνομά του. Αλλά μην γίνεται να νομίζουμε ότι ο άνθρωπος έγινε αντίχριστος. Ο Θεός να φυλάει. Εδώ μιλάει για ανθρώπους που εγίνανε και εξέλθανε από μέσα από μια πνευματική εκκλησία, διότι ολόκληρος ο άνθρωπος άλλαξε. Και γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη τι? Για να υπάρχουν αιρέσεις μέσα στην εκκλησία. Γιατί πράγμα? Για να φανούν οι δόκιμοι, είπαμε την περασμένη φορά. Οι αιρέσεις θα έρθουν. Θα φεύγουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν το πιστεύω τους. Ο κόσμος έξω είναι της μουρλής. Καθένας λέει ό,τι θέλει. Όπως και τότε ο Κύρινθος έλεγε ότι εγώ έχω μυστήρια μέσα μου και είμαι πιο σοφός από τους Αποστόλους. Αδελφοί μου αγαπητοί, γι' αυτό ήθελα να κάνω μια μικρή έτσι εξήγηση για να μπούμε μέσα στο θέμα. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια. Είναι γραμμένα από το Πνεύμα το Άγιον για τις αιρέσεις και να προφτάσουν οι πιστοί να δούνε με τα μάτια τους και να προσέχουν πώς με την Αγία Γραφή, με το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ μιλάει στο 20 και λέει «και εσείς έχετε χρίσμα», λέγεται δύο φορές αυτή η φράση, «και εσείς έχετε χρίσμα». Τι είναι αυτό το χρίσμα? Αδελφοί μου, την ώρα που ο άνθρωπος πιστεύει στο Χριστό και πλησιάζει στα πόδια του Χριστού και καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός και δια της πίστεως πιστεύει και ελευθερώνεται από το σκοτάδι, το Πνεύμα το Άγιον του δίνει ένα χρίσμα, δηλαδή είναι και χρισμένος. Χρίσμα που παίρνει όλες τις αλήθειες μέσα από τον Θεό. Δεν χρειάζεται πια τίποτα για να έχει μόνο το Λόγο του Θεού και τον φωτίζει καθημερινώς, μας φωτίζει ο Θεός. Αυτό είναι το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου. Και κοιτάξτε εδώ, το εξηγεί. Και εσείς έχετε χρίσμα από του Αγίου. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος? Το Πνεύμα το Άγιο, το Ευλογημένο, το οποίο μας σκεπάζει κάθε μέρα, μας φανερώνει, μας βοηθάει, μας στηρίζει, μας ελέγχει. Αυτός είναι ο αγαπητός Θεός, ο τρίτος Θεός της Τριάδος, ο οποίος αυτός αν δεν ήτανε δεν θα υπήρχε άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του.
Αλλά εμείς έχουμε αυτό το χρήσμα για τι πράγμα, γιατί είμαστε έξυπνοι? Όχι, αλλά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός τι είπε? Ότι εκείνος θα έρθει και θα σας βοηθήσει και θα σας μιλάει και θα σας συμβουλεύει για τα πράγματα που θέλω εγώ. Και εδώ, αγαπητοί, λέγει εδώ πέρα, και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Να προσέχουμε, αγαπητοί. Αυτά τα λόγια δεν είναι για να μας κάνουν να έχουμε κάποιο κομπλιμέντο και να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα, αγαπητοί. Όσο θα μεγαλώνουμε, τα πράγματα αλλάζουν και η καρδιά μας γεμίζει από τέτοια χάρη, από μέσα από το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ πέρα γράφει: «Δια σας έγραψα, διότι δεν εξεύρετε», συγγνώμη, «δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά την αλήθεια την ξεύρετε αυτή, και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι». Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια και το ψέμα? Από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό διάβασα δύο φορές το Λόγο του Θεού, ότι είναι αληθές ο Λόγος του Θεού, ο Θαυμαστός. Γιατί λένε? Τι παραμύθια είναι αυτά? Αυτά είναι παραμύθια. Ποιος τα έγραψε αυτά? Ανθρώποι το έγραψαν. Τι μας λέτε ότι είναι το πνεύμα? Ποιο πνεύμα? Ποιος Χριστός είναι αυτός? Πού είναι ο Χριστός? Γιατί και πώς? Και αρχινάνε με πράγματα που τους βλέπεις τους ανθρώπους ότι έχουν αποστατήσει με ένα τρομερό τρόπο. Και εδώ μας εξηγάει ο Ιωάννης. Εδώ θέλω να μάθουμε και κάτι άλλο. Προσέξτε στο 22. Τι είναι ο ψεύτης? Προσέξτε. Το όμικρον αυτό, το οριστικό άρθρο, εδώ μιλάει για πρόσωπα. Τι είναι ο ψεύτης? Ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα? Έχει κάτι μυστικό? Ναι, έχει. Ποιο? Η αίρεση έλεγε ότι αγαπάμε τον Θεό πάρα πολύ. Και ήταν άνθρωποι που ήταν καταρτισμένοι, ξέρανε το Λόγο του Θεού, ξέρανε την Πεντάτευχο, ξέρανε την Παλαιά Διαθήκη, ξέρανε όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρανε ότι ιστορικός ο Χριστός υπήρχε στη γη. Αλλά δεν ήταν αναγεννημένοι. Ήταν μέσα στις εκκλησίες, μέσα σε πολλές εκκλησίες και κάνανε. Ήταν άνθρωποι που τους άκουγε όταν μιλούσαν για τα πράγματα του Θεού. Αλλά δεν είχαν αναγεννηθεί, αδελφοί. Δεν είχε μπει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον. Δεν ήταν ειλικρινείς άνθρωποι. Δεν είχαν μετανοήσει. Απλώς ξέρανε ιστορικώς ότι ο Χριστός είναι έτσι. Δεν θέλανε τον Χριστό. Τον Θεό τον θέλανε. Σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Η αίρεση σήμερα είναι αυτή. Αγαπάνε τον Θεό, αλλά δεν θέλουν τον Χριστό. Τι μυστήριο πράγμα. Πόσο ο διάβολος κατόρθωσε να το κάνει αυτό το πράγμα μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ο διάβολος είναι τρομερός. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Είναι μαέστρος. Ξέρει πού μες στην καρδιά μου είναι το μόνον. Αυτό το πράγμα που με τυρανάει. Συγγνώμη. Αυτό το πράγμα που με κάνει να προοδεύσω στη χριστιανική μου ζωή. Το ξέρει αυτό ο Σατανάς. Και πάνω σε αυτό με κοπανάει. Μέχρι ή θα το δώσω στον Κύριο ή θα πέσω στη γη και θα εξαφανιστώ. Αλλά πολλοί από εμάς και πολλοί από άλλες εκκλησίες, αυτό το μόνο είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ένα παιδάκι από την νεολαία, την Πέμπτη που ήμουν μαζί τους, λέει: «Είναι μεγάλο πρόβλημα μέσα στην καρδιά μου να εμπιστευτώ τον Θεό. Τι να κάνω?» Και με έπιασε ένα γέλιο, όχι γέλιο, έτσι κρυφό στα χείλη μου, και του λέω: «Παιδί μου, δεν είσαι μόνο εσύ. Τώρα που μεγαλώνουμε εμείς, δεν εμπιστευόμεθα όπως πρέπει τον Θεό. Δεν τον εμπιστευόμεθα. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά, δική μας τη δουλειά, να κάνουμε με τα δικά μας τα μπράτσα στην αρχή, και όταν δεν τα καταφέρουμε, πάμε στο Χριστό». Και γιατί το κάνεις από την αρχή αυτό? Γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη? Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός, με χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα? Και εδώ, αγαπητοί, είναι
Πράγματα τόσο πολύ απλά. Ποιος είναι ο ψεύτης? Ο ψεύτης ή μη ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Εδώ, αγαπητοί, έχω πάρα πολλά εδάφια γραμμένα. Πρέπει να διαβάσω μερικά. Θα διαβάσω πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη του αγαπητού. Τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, ο θαυμαστός, στο Ιώτα Ζήτα του Ιωάννη. Στο εδάφιο 3. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, τον να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα το οποίον με έδωκες δια να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου με τη δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εδώ φανερώνει πολύ καλά ότι ο Ιησούς Χριστός ήτανε εν με τον Πατέρα. Άμα δεν πιστεύεις στον Χριστό, δεν πιστεύεις στον Πατέρα, τον ευγάζεις ψεύτη. Φεύγεις από μέσα από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και της Αγίας Γραφής. Ύστερα, διαβάζομαι ένα άλλο εδάφιο. Με συγχωρείτε, γιατί παίρνει καιρό και δεν έχουμε καιρό. Ιώτα Α27. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροσέ σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου. Και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός. Και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Βλέπετε, αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι μια αλυσίδα με τις επιστολές του. Και εξηγάει αναλυτικά ότι αν δεν έχεις τον Χριστόν, δεν έχεις τον Πατέρα. Οι άνθρωποι θέλουν μόνο τον Θεό. Δεν θέλουν τον Χριστό. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Χριστός, ο Υιός του, ήρθε και πέθανε στο Σταυρό και σταυρώθηκε με τέτοιο τρόπο. Αδελφοί, όμως, η ουσία του Ευαγγελίου όλη είναι πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η κολόνα της πίστης. Ότι ο Θεός, όταν είπε ποιος θα κατέβει κάτω να μιλήσει σε αυτούς τους κακόμερους τους ανθρώπους για να σωθούν, και ακούστηκε η φωνή στον ουρανό και στη γη και στους αγγέλους, εγώ θα κατέβω. Ηθική ελευθερία η δική του, εγώ θα κατέβω. Για φανταστείτε, αγαπητοί, αυτή η λέξη επλήρωσε ακριβά ο Χριστός. Άφησε τη δόξα του, έγινε κουρέλι, έγινε, τόσος πόνος τον κράτησε, έκλαψε, πείνασε, πόνεσε. Και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και σκεπτόμουν σήμερα και το είπα στο Τέμπερστο. Ήτανε τρεις σταυροί, δύο κακούργοι. Έβρισε κανέναν τον έναν ή τον άλλον? Έβρισε κανένα κάποιο κακούργο από τους δύο? Αλλά ποιος ήταν ο κακούργος? Ο Μεσαίος ήταν ο κακούργος. Αυτός ήταν ο κακούργος. Κατέβαν να μας δείξεις αν είσαι. Μέσα στους πόνους του, στα καρφιά του, τον κοροϊδεύανε. Δεν τον έφτανε προτού πάει στο Σταυρό. Αγαπητοί, αυτά είναι τα θαύματα. Μπορώ να σας διαβάσω τόσα πολλά εδάφια, αλλά δεν έχουμε ώρα, αγαπητοί. Λοιπόν, τα πράγματα είναι τόσο πολύ θαυμαστά. Ας διαβάσω όμως ακόμα το μέρος το θαυμαστό του Ιωάννη, το Ιώτα Δέλτα. Για κοιτάξτε τι λέει εδώ. Αυτά τα εδάφια ας μείνουν, αγαπητοί, μέσα στις καρδιές μας. Κοιτάξτε, ας μην ταράτετε η καρδιά σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και σε με πιστεύετε. Ύστερα, λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα. Ημίδιε μου, εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου ήθελατε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδατε Αυτόν. Και λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμόν και δεν με γνώρισες, Φίλιππε? Τι έλεγχος ήταν αυτό για αυτό τον μαθητή? Αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι
Είναι όχι μέλη. Δεν μπορώ τι άλλο να πω, αλλά ο Δαβίδ δεν έβρισκε ούτε και αυτός ο κακόμερος κάτι πιο δυναμικό να μιλήσει για το Λόγο του Θεού και να φανερώνει αυτή τη σφαίρα τη Θεία, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητοί, είμαστε τόσο πολύ μακάριοι άνθρωποι. Έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη τόσες φορές, αδελφοί. Αναρρύθμιτες φορές. Δεν θα να πω αριθμό γιατί ο Αλέκος με κοιτάζει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί. Διάβαζα τον Ιωάννη από την αρχή ξανά. Και καθόμουν ένα πρωί και διάβαζα και άρχισα με τα πρώτα χωρία και λέει εδώ πέρα. Πού πήγα εγώ τώρα. Κοιτάξτε τι θαυμάσια πράγματα είναι και στην ηλικία αυτή που είμαστε πώς μας αρέσει να σκάβουμε. Να σκάβουμε το Λόγο του Θεού. Πιστεύω να το κάνετε όλοι σας. Τι λέει εδώ πέρα. Ήτανε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο. Και ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Ύστερα. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Τώρα, το χρυσαφένιο εδάφιο. Όσοι δε εδέχτησαν αυτόν στις καρδιές τους, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Και είπα μετά τόσα χρόνια, τι λέει εδώ πέρα, τι είπα να πει εξουσία, ποια είναι αυτή η εξουσία? Εγώ δεν έχω καμία εξουσία, αλλά εδώ το Πνεύμα του Θεού μιλάει πνευματικά και πήγα στο λεξικό μου να το ανοίξω και στην εγκυκλοπαίδεια να δω αυτή η εξουσία τι είναι. Εξουσία να εξουσιάζεις το χαρακτήρα σου. Σου έδωσε δύναμη από εκεί που ήσουν ένας κακομοιριασμένος άνθρωπος και δεν μπορούσες να κάνεις κοντρόλ στον εαυτό σου στην αμαρτία. Δεν μπορούσε κανένας να κάνει κοντρόλ. Με συγχωρείτε πολύ. Ποιος μπορούσε να κάνει κοντρόλ, αγαπητοί, στη ζωή του, στην παλιά ζωή? Μπορούσες να κάνεις κοντρόλ? Αυτά που έπρεπε να κάνεις δεν τα έκανες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έκανες αυτά που δεν έπρεπε να κάνεις. Δεν είχες κοντρόλ να κάνεις κοντρόλ. Αλλά εδώ ο άνθρωπος, όταν μπήκε μέσα του ο Χριστός, το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου και σφράγισε ο Θεός μέσα μας τη ζωή μας που πιστέψαμε στον Κύριο, μας έδωσε αυτή την εξουσία. Να κάνω κοντρόλ στον εαυτό μου. Το έχουμε αυτό. Έχουμε την εξουσία αυτή. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Το σώμα θέλει άλλα, το μυαλό θέλει άλλα, η ψυχή θέλει άλλα, το πνεύμα θέλει άλλα. Αλλά ο Θεός μας έχει δώσει αυτή την εξουσία και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχω μαζί μου αυτό το βράδυ. Και κοιτάξτε για το χρίσμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή η αίρεση ήταν τόσο πολύ τρομερή. Διαβάζω από τους Εφεσίους, απλώς ακούτε γιατί δεν έχουμε ώρα. Εφεσίους. Α13-14. Για κοιτάξτε τώρα πόσο θαυμαστά μιλάει ο Χριστός όταν ακούμε τα λόγια του Ιωάννη και τα διαβάζουμε και τώρα καταλαβαίνουμε τι λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. «Δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς», για τον εαυτό του ακόμα, «οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας». Αυτό είναι το χρίσμα. Και παρακάτω, «σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ως εις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθένοντος λαού εις έπαινον της δόξης αυτού». Είδατε τι ωραία εξήγηση. Ύστερα, και στο άλλο μέρος επίσης, Κορινθίους 1.20, τι λέει εδώ, και εδώ είναι θαυμάσιο. Ύστερα, Β' Κορινθίους α22. «Ο δε βεβαιών ημάς», αυτός που μας βεβαιώνει, «με θυμών εις Χριστόν
Και ο Χρήστας ημάς, να το Χρήστας, είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του Πνεύματος στις καρδιές μας. Αυτό είναι η εξουσία. Μας έδωσε χρίσμα. Είμαστε και χρισμένοι μαζί με τους Αγίους ανθρώπους, διότι έχουμε το Χριστό μέσα μας. Άκουσα χθες το βράδυ, ετοιμάζουν το Τσάρλι. Και λέει ένας ότι αύριο, δεν ξέρω πότε, θα τον χρήσουν με Άγιο Έλεος. Με Άγιο Έλεον, συγγνώμη. Αγαπητοί, ο Θεός εμάς τα ανθρωπάκια, τα μωράκια, τους ανθρώπους τους άχρηστους, τους επήρε από μέσα από αυτή τη ζωή και δια της πίστεως εις το όνομα του Χριστού γεννήκαμε παιδιά του. Γι' αυτό φωνάζει τώρα ο Ιωάννης, αλλάζει. Δεν λέει παιδάκια μου, λέει τεκνία μου. Γιατί το λέει αυτό, θα το δούμε. Λοιπόν αγαπητοί, για κοιτάστε, γυρίζομαι πάλι στην επιστολή του. Λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουμε καλά. Πας ο αρνούμενος των Υιών δεν έχει τον Πατέρα. Άλλο. Ως της ομολογή των Υιών έχει και τον Πατέρα. Και αυτή είναι η υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Ποια είναι η ζωή αιώνιος? Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, είναι η ζωή αιώνιος. Εκείνος δίνει τη ζωή την αιώνιον στους ανθρώπους που πιστεύουν και κατάλαβαν την αμαρτία τους και τις αδικίες που κάναμε στη ζωή μας. Και τώρα αγαπητοί μου, για κοιτάξτε, με λίγα λόγια, γιατί πέρασε η ώρα, ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Τι θα πει πλανάω, πλανάω, πλανώ, πλανάω, που σημαίνει κάνω κάποιον να πλανηθεί. Τον παραπλανώ, τον οδηγώ έξω από τον σωστό δρόμο, τον περιφέρω εδώ και εκεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Στην παλιά μας τη ζωή δεν το αισθανόμαστον, αλλά μας διάταζε να κάνουμε ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει εκείνος, και το κάναμε. Σαν τους τυφλούς ανθρώπους, σαν το αρεμπότ. Αλλά όχι τώρα. Τώρα έχουμε εξουσία από τον Θεό που μας αποκαλύπτει τα μεγαλεία του Θεού. Έχουμε εξουσία, έχουμε δυνάμεις από το Πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί, είμαστε δυνατοί άνθρωποι όταν θέλουμε. Είμαστε δυνατοί άνθρωποι, όχι στα μούσκουλά μας. Αυτά τα φύγουν, τα φάνε τα σκουλίκια. Αλλά μας δίνει ο Θεός τέτοια εξουσία να κάνουμε, να πάρουμε τον εαυτό μας και να τον κάνουμε κοντρόλ κάτω από τη σκιά του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Και κοιτάξτε τι ωραία είναι τα πράγματα αυτά. Και το χρίσμα, πάλι στο 27, το οποίο εμείς εσείς ελάβατε από αυτού, από ποιανού, από αυτού, από τον ίδιο τον Θεόν ελάβαμε, από τον Κύριό μας. Εν ημίν μένει και δεν έχετε χρία να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα, τρίτη φορά, περί πάντων ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε θέλετε μένει εν αυτό. Ένα από τα πιο τρομερά της αιρέσεως αυτών των ανθρώπων είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο έλεγαν οι δοκιτές, οι πρώτοι αιρετικοί. Ύστερα ήρθαν οι γνωστικοί, αλλά οι δοκιτές έλεγαν ότι η αναγέννηση είναι η γνώση του ανθρώπου. Επειδή έχει γνώση, αυτή είναι η αναγέννηση. Και ο Ιωάννης λέει, ορίστε, όχι, κοροδεύετε τους εαυτούς σας. Δεν είναι η γνώση, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι δικαιοσύνη και μας έδωσε αυτή τη δικαιοσύνη και αναγεννηθήκαμε και γεννήκαμε παιδιά του Θεού. Αυτές είναι αλήθειες του Ευαγγελίου. Πουθενά αλλού, πουθενά αλλού μη σε ξεγελάει ο διάβολος, εμένα και σένανε, γιατί αλίμονό μας. Ύστερα αγαπητοί, εδώ μου αρέσει πάρα πολύ, του λέει, τεκνία μου, αυτά σας έγραψα πριν εκείνο, είδε σας πανώσει και το χρήσμα και τα λοιπά. Πού το γράφει το πυκνία? Και το χρήσμα το οποίο έχετε χρήσμα. Και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό. Μείνετε εν αυτό. Γιατί λέει τεκνία και δεν είπε παιδιά, παιδάκια μου?
χρησιμοποίησε τον λόγο του Χριστού. Τι είναι τα τεκνία? Είναι από το ρήμα τίκτο. Τι είπα να πει τίκτο? Γεννώ. Και ξέρετε, κοιτάξτε τώρα. Και τώρα τεκνία μου, μένετε εν αυτό ή να όταν φανερωθεί εκείνος που μας έκανε παιδιά του, έχουμε παρησία. Τη λέξη παρησία. Παν κερίσεις. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη δύναμη μέσα μας, την εξουσία από το Πνεύμα το Άγιον, να μην φοβόμαστε να λέμε τι πιστεύει, τι πιστεύω στον Χριστό. Να έχω αυτή τη δύναμη μέσα μου, αυτό το χρίσμα. Είμαι παιδί του Θεού και τώρα θέλετε μένει εν αυτό και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό. Ή να όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μην εσχυνθώμε από αυτού εν την παρουσία εν αυτού. Είδατε τι θαυμάσια πράγματα. Θαυμάσια πράγματα. Για μένα είναι θαυμάσια πράγματα. Όσο τα διαβάζω, τόσο να τριχιάζει η ψυχή μου και μου δίνει ο Θεός θάρρος. Πώς δεν τα είδα αυτά πριν? Α, τώρα είναι η υπόθεση. Ετοιμαζόμαστε για το τέλος. Διάβαζε το λόγο του Θεού με δίψα. Κάνε προσευχή. Ζήτησε από τον Θεό. Θεέ μου, τι λέει ο λόγος του Θεού? Για να μπορεί να αποκαλύπτει ο Θεός τα μυστήρια αυτά που γράφει ο λόγος του Θεού. Να μην εσχυνθόμεν, να μην ντροπιαστούμε όταν έρθει. Δηλαδή θα έρθει. Λοιπόν, εάν εξεύρεται ότι είναι δίκαιος, τι ωραία λέξεις. Ιησούς, ο Σωτήρας, Χριστός, ο κεχρισμένος, ο δίκαιος, ο μοναδικός δίκαιος στη γη και στον ουρανό. Εάν εξεύρεται ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράτων τη δικαιοσύνη εν εξ αυτού εγεννήθη. Εγεννηθήκαμε γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Κατάλαβε, καταλαβαίνουμε ότι αφού εμάθαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ποτέ μας δεν έχουμε κάνει τίποτε το καλό. Και όταν μπήκαμε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, εμπήκαμε κατά χάρη, με έλεος του Θεού, με τη δύναμη και την παρηγοριά, και μας έκανε παιδιά του. Μας έκανε τέκνα του, μας γέννησε. Ο Θεός μας γέννησε. Τεκνία, γι' αυτό λέει τίκτο, γεννημένος από τον Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου. Καταλαβαίνετε, αδελφοί? Αυτά είναι. Γι' αυτό άλλαξε ο Ιωάννης με το Πνεύμα του Θεού και λέει τεκνία, δεν λέει διπιά παιδάκια μου. Είναι σαν να σας λέει, πολλά σας είπα, ανοίξτε τις καρδιές σας λιγάκι. Και τεκνία μου, εσείς που σας έχει γεννήσει ο Θεός, έχετε χρίσμα από το Πνεύμα το Άγιον και δεν χρειάζεστε καθένας να σας πει ποιος είναι ο Χριστός και πώς σταυρώθηκε ο Χριστός και τα παραμύθια αυτά που γνωρίζουμε. Αλλά το συμπέρασμα. Έχω γράψει συμπέρασμα στο ερώτημα. Πού βρίσκεται αυτή η αλήθεια? Για να τη συμβουλευόμαστε, η απάντηση ποια είναι? Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού είναι η απάντηση, είναι η ζωή μας, είναι το τέλος μας για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Κάποιος προσευχήθηκε ή μάλλον είδανε ο ύμνος ότι όταν θα σαλπίσει η σάλπιγγα. Αδελφοί μου, σας το έχω πει πολλές φορές. Ακόμα μια φορά θα το πω και απόψε. Έχουμε ένα ραντεβού. Ένα ρανταβουδάκι. Θυμάστε όταν ήμασταν νέοι και είχαμε μερικά ραντεβού, τρέχαμε σαν τους τρελούς να πάμε να δούμε τη φιλενάδα μας ή τον φιλενάδο, τον φίλο της. Έχουμε ένα τέτοιο ραντεβού, αλλά διαφορετικό ραντεβού. Ένας που θα σαλπίσει εκείνη την ημέρα, δεν θα τον ακούσει κανένας παρά μόνο το μικρό πίμνιο. Μόνον αυτοί που πίστεψαν στην γραφή, στον Θεό της Αγίας Γραφής και στην υγιένουσα διδασκαλία, αυτοί οι άνθρωποι θα ακούσουν αυτή τη σάλπιγγα και θα είναι μια μέρα αυτή. Και φανταστείτε να πετάξουμε στον ουρανό και να δούμε τον Χριστό με τα μάτια μας, με καινούρια μάτια, και να μας πάει εκεί πέρα σε αυτό το ταξίδι το θαυμαστό. Δεν μας αξίζει, αγαπητοί, τίποτα εμάς. Είμαστε άνθρωποι που φλασφημούσαμε με τη ζωή μας τον Θεό, αλλά εν αγνία μας ήμασταν τυφλοί, δεν ξέραμε τι γινότανε.
Τώρα όμως, θυμήσου το αυτό. Πήγαινε και διάβασε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη την πρώτη σελίδα. Μας έδωσε εξουσία. Συγγνώμη που τα ξαναλέω. Μην το ξεχάσετε αυτό το πράγμα. Εξουσία να κοντρολάρω, να κοντρολέρνω τον εαυτό μου. Δεν είσαι αδύνατος, αδελφέ. Πολλές φορές λέει είναι ο χαρακτήρας. Ποιο χαρακτήρα σου, αδελφέ. Ποιο χαρακτήρα σου. Είχες ποτέ αχαρακτήρα ποτέ. Ποιο χαρακτήρα. Τώρα έχεις χαρακτήρα. Είσαι και χρησμένος του Θεού. Είσαι αναγεννημένος από τον Χριστόν και από το Πνεύμα των Άγιων. Προχώρα τώρα με το κεφάλι ψηλά. Με ταπεινή καρδιά και ευγνωμοσύνη ότι είμαστε παιδιά του Θεού και μας περιμένει ένα θαυμάσιο τι μέλλον. Να μας πάρει ο Θεός εκεί στη Βασιλεία Του, εκεί που μας υπόσχεται. Το πιστεύεις αυτό? Τα πιστεύεις όλα αυτά τα πράγματα για να είναι παραμύθια για σένα? Έχεις αναγεννηθεί? Μπορεί να ξέρεις χίλια εδάφια απ' έξω. Θυμάμαι όταν ο Τέλης ερχόταν και με ευαγγέλιζε, το βαλαπίσμα και έμαθα 100 εδάφια απ' έξω. Και όπως ανέβαινε τη σκάλα και πήγε να φύγει, του λέω, αδελφέ Τάλη, ξέρεις, έμαθα 100 εδάφια απ' έξω. Και γελούσε ο κακόμερος ο Τέλης, σαν να μου λέει, big deal που έμαθες να τα λες απ' έξω. Καλό πράγμα είναι, αλλά τα ζεις, είσαι αναγεννημένος. Γι' αυτό αγαπητοί, η αίρεση αυτή ήταν τρομερή εκείνες τις ημέρες. Άνθρωποι που γνώριζαν τον ιστορικό Χριστό, αλλά όχι εδώ μέσα. Δεν είχαν αναγεννηθεί, έγιναν αντίχριστοι και περιμένουν σήμερα, περιμένουν τον Λεβέντη να έρθει για να τα πάρει όλα και να τα κάνει κοντρόλ. Αλλά ο Θεός να δώσει, αγαπητοί, πιστεύω ότι δεν θα είμαστε εδώ. Αυτό είναι η δική μου γνώμη πάλι. Θα έρθει να αρπαχτεί το πίμνιο του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ελπίδα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όπως λέω πάντα, αν είπα τίποτα το οποίο δεν έπρεπε, ο Θεός θα το κάψει. Αλλά αν είναι κάτι θαυμαστό για το καλό μας, να μείνει στη ψυχή μας και να το καταλάβουμε καλά. Τι θαυμάσια παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε σαν τον Χριστόν, μέσα στο φως. Και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι θα έρθει το τέλος, μην αφήνεις λογαριασμούς ανοιχτούς. Μου άρεσε πολύ αυτή η λέξη. Μην αφήνεις λογαριασμούς ανοιχτούς. Κλείστους όλους τους λογαριασμούς. Τακτοποίησε τον εαυτό σου για εκείνη την ημέρα του ραντεβού. Την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός. Ήρθε, αγαπητοί, ο Θεός να μας υπερευλογήσει απόψε με τις αλήθειες του Ευαγγελίου Του, να μας στηρίζει μέχρι το τέλος, γιατί η μάχη είναι πάρα πολύ δυνατή, και πιστεύω ότι